Γεια σας. Είμαι η Κατερίνα Μπονάτζου, καθηγήτρια στα φροντιστήρια Νέο, Ξυλοκάστρου, Κιάτου και Δερβενίου και διδάσκω το μάθημα Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τις απαντήσεις στο μάθημα το περιολόγο στο οποίο εξετάστηκαν μαθητές. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι τα θέματα κρίνονται μέτριας δυσκολίας. Ωστόσο, η πολυεπίπεδη εργασία που κάνουμε με τα παιδιά τόσο στα θέματα και αντιμετωπίζοντάς τα σφαιρικά συνολικά, τόσο στα θέματα της επικοινωνίας και της ψυχολογίας τους, όσο στα θέματα της εκπαίδευσής τους πάνω στην οργανωτικότητά τους, στην μεθόδευση, στη συστηματοποίηση της μελέτης τους, όσο και στην κάλυψη ενός μεγάλου όγκου ύλης και στην εκμάθηση της σωστής μεθοδολογίας, μας βεβαιώνουν μέσα από τις επιτυχίες και αυτή τη χρονιά για το ορθό της πολιτικής μας. Και τώρα σας παρουσιάζουμε τις απαντήσεις των θεμάτων. Βλέπουμε την πρώτη από τις δύο ομάδες. Στην Α1 ερώτηση είχαμε 6 ερωτήσεις σωστού-λάθος. Και έχουμε Α σωστό, Β σωστό, Γ λάθος, Δ σωστό, Ε σωστό, Σ τ' λάθος. Οι επόμενες 3 ερωτήσεις ήταν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Α2 το Β, Α3 το Α και Α4 το Δ. Στην άσκηση Α5 έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε 2 τύπους. Ο ένας είναι της παραγωγικότητας της εργασίας, όπου είναι η σχέση ποσότητας παραγωγής προς αριθμού εργαζομένων. Τα δεδομένα δίνονταν και ο αριθμητής και ο παρανομαστής, 100.000 προς 200, ίσον 500 μονάδες ανά εργάτη. Ο δεύτερος τύπος που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί είναι αυτός της οικονομικής αποδοτικότητας, καθαρό κέρδος ή ζημία προς χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια. Με αντικατάσταση έχουμε 0,10 ίσον 500.000 προς χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια που ήταν ο άγνωστος. Λύνουμε ως προς τον άγνωστο και το αποτέλεσμα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Περνάμε τώρα στη δεύτερη ομάδα. Στο θέμα Β1, η απάντηση βρίσκεται στην ενότητα 222 «Ιστορική εξέλιξη του management», στη σελίδα 57 του σχολικού μας βιβλίου, όπου έπρεπε να γράψουμε ολόκληρη την παράγραφο, η οποία αναφέρεται στον Ανρί Φαγιόλ. Από την αρχή δηλαδή της παραγράφου, Ανρί Φαγιόλ 1841-1925 κτλ., έως το τέλος και σήμερα με μικρές παραλλαγές αποτελεί σημαντικό τμήμα της θεωρίας του management. Στο θέμα Β2, η απάντηση βρίσκεται στην ενότητα 2.2.3 «Λειτουργίες της οργάνωσης και διοίκησης του management» και εκεί θέλαμε την λειτουργία της διεύθυνσης που βρίσκεται στη σελίδα 60-61 του σχολικού βιβλίου, ολόκληρη την παράγραφο και πάλι, που ξεκινάει με τη φράση «Η διεύθυνση αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα» και τελειώνει με τη φράση «αλλά και του ίδιου του στελέχους της επιχείρησης». Το τελευταίο θέμα της δεύτερης ενότητος ήταν το θέμα από την παράγραφο 3.3.2.2 «Βασικές θεωρίες», όπου αφορά στην θεωρία υγιεινής παρακίνησης του Χέρτσμπεργκ και βρίσκεται στη σελίδα 131-132 του σχολικού βιβλίου. Ολόκληρη παράγραφος από την αρχή, δηλαδή σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινής παρακίνησης του Χέρτσμπεργκ, υπάρχουν 2 κατηγορίες παραγόντων, έως το τέλος, οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και προαγωγών του εργαζομένου. Ευχόμαστε όλοι οι μαθητές να έχουν πάει καλά και να έχουν εξίσου καλή επιτυχία και στα επόμενα μαθήματα που απομένουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.